Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι 3η 7 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τα ευνοϊκά μέτρα, τα κοινωνικά μέτρα της κυβέρνησης που προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα. Ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πριν από λίγη ώρα μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, καθώς και άλλα μέτρα. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο, με τον οποίο θα σχολιάσουμε. Δημήτρη, καλησπέρα. Πάμε να δούμε καταρχήν αυτή την ώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερωτήσεις συναδέλφων, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε και σε λεπτομέρειες στα μέτρα. Τα χρήματα αυτά αθροίζονται την επόμενη χρονιά και μπορούν να αξιοποιηθούν είτε με μόνιμα μέτρα πάλι ή είτε με μόνιμα μέτρα, είτε με άλλες επιλογές οι οποίες θα κληθούμε εκείνη τη στιγμή. Εμείς έχουμε απόλυτη πεποίθηση ότι εμείς πάλι θα κληθούμε. Άρα θα πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, μην έχετε καμία ανησυχία. Κοιτάξτε, εμείς αντιμετωπίζουμε ένα επιχείρημα ότι εμείς καταστρέψαμε τα μεσαία στρώματα. Αυτό το επιχείρημα έχει δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα που έχω αναρτήσει, έχω πει στη Βουλή συγκεκριμένα στοιχεία πόσο χάσανε τα μεσαία στρώματα στη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που ήταν, τώρα πάρω πολλά παραδείγματα, αλλά ένα παράδειγμα που δίνω συνήθως είναι μια οικογένεια με δύο παιδιά, έχουν χάσει 5.000 και μέχρι το 2016 κερδίσανε 160. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Φιλιππίδη, ακριβώς έτσι είναι. Να σας δώσω τα στοιχεία να κάνετε τις δικές σας αναλύσεις. Και αν είναι να με διαψεύσετε, να βγάλετε ένα άρθρο που λέει τα δικά σας στοιχεία. Άρα, αυτό είναι μέχρι το 2016. Προφανές είναι ότι μετά το 2017 και το 2018 είναι μεγαλύτερη η ανάκαμψη των μεσαίων τάξεων, γιατί έχουμε μεγαλύτερη έχουμε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Το δεύτερο πρόβλημα αυτό το επιχείρημα είναι ότι παντού στο δυτικό κόσμο, μα παντού, ζορίζονται οι μεσαίες τάξεις από τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού. Γιατί νομίζετε ότι στο Συντηρητικό Κόμμα διελύθηκε σχεδόν στην Ισπανία? Γιατί θεωρείτε ότι έχει πρόβλημα το Συντηρητικό Κόμμα στη Βρετανία αυτή τη στιγμή? Γιατί θεωρείτε ότι τα κίτρινα γυλαίκα είναι στους δρόμους? Είναι στους δρόμους γιατί η μεσαία τάξη, κάτω από νεοφιλελεύθερες πολιτικές, συρρυκνώνεται και ζορίζεται. Δεν αυξάνονται οι μισθοί τους, χάνονται θέσεις εργασίας που ήταν παραδοσιακά των μεσαίων τάξεων, και άρα δεν είναι μόνο αυτά που ανακοινώσαμε που θα βοηθήσει τα μεσαία στρώματα και τα ασφαλιστικά και τα αφορολογικά, αλλά μια διαφορετική σύνθετη πολιτική από αυτά που λέει η κυρία Χτσόγλου μέχρι αυτά που λέει ο κύριος Δραγασάκης και τους ενδιάμεσους ελπίζω, θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα μεσαία στρώματα. Δεν έχουν τίποτα να περιμένουν τα μεσαία στρώματα από τον κύριο Μητσοτάκη, όπως δεν είχαν τίποτα από την Τερέσα Μέη, όπως δεν είχαν τίποτα από τον αρχηγό του Συντηρητικού Κόμματος στη Γαλλία, στην Ισπανία. Ναι, για τον κατώτατο μισθό. Σωστά επισημάνατε ότι η αύξηση έγινε και μάλιστα με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους, που θεωρώ πως ήταν και το πλέον σημαντικό μέτρο ενίσχυσης του εισοδήματος των νέων εργαζομένων, αλλά και αποκατάστασης μιας τεράστιας αδικίας, καθώς πρόκειται για ένα κατεξοχήν ρατσιστικό μέτρο, το να αμείβονται οι νέοι εργαζόμενοι με χαμηλότερο μισθό εκ μόνου του λόγου ότι είναι νέοι. Το σημαντικό που παρατηρούμε αυτό το χρονικό διάστημα είναι ότι αυτή η αύξηση του μισθού συνοδεύτηκε από μια εκτείναξη στις νέες προσλήψεις, και αυτό μαρτυρά ότι η δικιά μας αφήγηση που έλεγε ότι η αύξηση των μισθών τονώνει την οικονομία, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τονώνει την εσωτερική ζήτηση και είναι αναπτυξιακός παράγοντας, επιβεβαιώθηκε και στην πράξη.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι τώρα απαντούν σε ερωτήσεις οι Υπουργοί Δημήτρη και ο Πρωθυπουργός. Είναι όλο το οικονομικό επιτελείο και όπως είδαμε και ο κ. Τζανακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος συντονίζει την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Θέλω να πάμε να δούμε πριν από λίγη ώρα τι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είπε μεταξύ των άλλων εξαγγελιών. Παραλαμβάνω. Ναι. Το βασικό είναι μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 24 στο 13 και μετάταξη του ΦΠΑ στα τρόφιμα από το 24 στο 13. Πάντως, Γιώργο, όλα αυτά που ακούσαμε από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, ναι μεν σε γενικές γραμμές είναι ορθά, δηλαδή ότι η μεσαία τάξη σε ευρωπαϊκή κλίμακα δεινοπαθεί, φυσικά με μία διαβάθμιση της δεινοπάθησης αυτής, δηλαδή με την έννοια ότι αλλιώς πλήττονται οι Γάλλοι μικρομεσαίοι, αλλιώς οι Γερμανοί κτλ. Ξέχασε όμως να πει ότι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα αποδομήθηκε πλήρως. Όταν η Ελλάδα πρωταγωνιστεί επί μία δεκαετία στο ποσοστό της ανεργίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα, δηλαδή φτάσαμε να έχουμε 30+ ποσοστά, δηλαδή εφιαλτικά στην ανεργία, δεν είχε δουλειά ο κόσμος. Όταν δεκάδες χιλιάδες... Είναι ιδιαίτερη περίπτωση της Ελλάδας, ο κύριος Τσακαλώτος τα είπε όπως ήθελα να τα πει. Ναι, τα είπε γενικολογώντας εμείς και οι Γάλλοι. Είναι από τους καλούς οικονομολόγους. Ναι, έτσι, όμως έχει εξελιχθεί και σε καλό πολιτικό. Με τη γενίκευση αυτή, τι μας λέει? Ότι και η μεσαία τάξη στη Γαλλία, ναι, η μεσαία τάξη έχει πρόβλημα διότι της συρρυκνώθηκε το εισόδημα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, χάσαμε πάμε το να εισόδημα. Δούμε τον κύριο Τσίπρα τι εδώ είπε χάσαμε και το θα σπίτι τα πούμε μας. Και μετά. Πάμε να δούμε τον κύριο Τσίπρα. Στο ελληνικό λαό και στις θυσίες του, αλλά και στο σχέδιό μας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε το δυνατόν πιο γρήγορα ο ελληνικός λαός να αισθανθεί την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, την ανάκαμψη της οικονομίας και αυτό να γίνει μια πραγματικότητα στην καθημερινότητά του. Όπως όλοι βλέπουμε, όλοι γνωρίζουμε, η χώρα και η οικονομία βρίσκονται σε μια σαφή πορεία ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια. Βγήκαμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 μετά από 8 χρόνια σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε, είχαμε τη δυνατότητα να εξαγγείλουμε μια νέα οικονομική πολιτική σε σχέση με όσα ήμασταν υποχρεωμένοι να έχουμε τα προηγούμενα χρόνια. Η οικονομία έχει επιστρέψει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει όχι απλά την δυνατότητα να βγαίνουμε στις αγορές, την πρόσβαση στις αγορές, αλλά έχουμε εξασφαλίσει την φθηνότερη πρόσβαση στις αγορές χρήματος από ποτέ άλλοτε. Έχουμε καταφέρει, με δύο λόγια, να εξηγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά και κάθε χρόνο όχι μόνο να πιάνουμε τους στόχους του προγράμματος, αλλά να τους υπερβαίνουμε κατά πολύ. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε όλοι μας και πρώτος από όλους εγώ ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας που σήκωσε δυσανάλογο βάρος τα χρόνια της κρίσης, που όπως είπα αρχικά δεν έχει ακόμα αισθανθεί τις θετικές συνέπειες από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Δεν έχει αισθανθεί τα αποτελέσματα αυτής της θετικής και ελπιδοφόρας πορείας. Πιστεύουμε όμως ότι τώρα ήρθε η ώρα οι θυσίες του ελληνικού λαού να αρχίσουν να δικαιώνονται. Ήρθε η ώρα όσοι έβαλαν πλάτη στα δύσκολα, οι πολλοί δηλαδή, να γευτούν τους καρπούς των θυσιών τους. Όταν αναλάβαμε το 2015, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εσκεμμένα αφήσει τα δημόσια ταμεία απολύτως άδεια. Είχαν οργανώσει το σχέδιο της οικονομικής ασφυξίας, κάποιοι το είχαν ονομάσει και σχέδιο αριστερής παρένθεσης. Όχι μόνο δεν πέτυχαν το στόχο τους, αλλά εμείς σήμερα, 4 και πλέον χρόνια μετά, έχουμε καταφέρει πέρα από την έξοδο από τα μνημόνια, έχουμε καταφέρει κάτι εντυπωσιακό, ένα εντυπωσιακό απόθεμα ρευστότητα στα δημόσια ταμεία. Πάνω από 31 δισεκατομμύρια ευρώ απόθεμα ρευστότητας
Πέραν της δυνατότητας, βεβαίως, που έχουμε πλέον εξασφαλίσει να δανειζόμαστε, όπως είπαμε, το φθηνότερο επιτόκιο που είχαμε ποτέ από τις αγορές χρήματος. Από αυτό το απόθεμα ρευστότητας, τα μισά περίπου χρήματα είναι το λεγόμενο μαξιλάρι ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ενώ τα υπόλοιπα είναι χρήματα από τους κόπους του ελληνικού λαού τα 4 τελευταία χρόνια. Αυτούς τους κόπους του ελληνικού λαού προφανώς και δεν σκοπεύουμε να τους ξοδέψουμε αλόγιστα δεξιά και αριστερά. Αλλά δεν σκοπεύουμε και να τους αφήσουμε να λιμνάζουν. Δεν σκοπεύουμε και να τους αφήσουμε ανεκμετάλλευτους. Σκοπεύουμε να τους επενδύσουμε στο μέλλον του ελληνικού λαού, να τους επενδύσουμε στην ελληνική οικονομία, προκειμένου να διασφαλίσουμε και να τονώσουμε τη συνεχή, αδιάλειπτη και διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην εισαγωγή του να περιγράφει ουσιαστικά το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση με τις πολιτικές της και επιτρέπει να προχωρήσει σε αυτά τα ευνοϊκά μέτρα μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, που βεβαίως ήταν ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων του χώρου της εστίασης. Θυμίζω ότι το ΦΠΑ, η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, τον βρήκε στο 13. Ο κύριος Τσίπρας τον πήγε στο 24 και τώρα τον ξαναμειώνει στο 13. Ναι, εντάξει, δεν τον... Το ΦΠΑ τον είχε μειώσει η κυβέρνηση Σαμαρά στο 13. Έτσι, δεν τον άφησε. Να είμαστε ακριβείς. Δεν τον αύξησε όμως η Ενεδρία ή επειδή συνεδρίασε με τον Τζακαλώτο και είπα να σου ξαναπάμε στο 24. Δεν ξέρω γιατί τον αύξησε, εγώ περιγράφω επειδή, τι έγινε. Επειδή έτσι το ζήσαμε όλοι, το επέβαλαν ουσιαστικά συμφωνούμε, οι δανειστές, όπως και όλα τα μέτρα. Δηλαδή όποιος πιστεύει ότι υπήρξε διακυβέρνηση από τους εκλεγμένους της χώρας από το 11 και εντεύθυν, είναι ουτοπία. Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει ακόμα, παρά έτσι, την εκτελεστική λογιστές, για έξοδα από τα μνημεία. Μα φυσικά υπάρχει. Όταν η δημόσια περιουσία, όλα τα φιλέτα, αεροδρόμια, δρόμια, λιμάνια, είναι δεσμευμένα για έναν αιώνα, όταν τα μέτρα αυτά πρέπει να ισχύσουν έως το 2060 για να αποπληρώσουμε τους δανειστές μας, οπωσδήποτε υπάρχουν μνημόνια, λοιπόν, οπωσδήποτε τώρα υπάρχουν μέτρα. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, τι γίνεται με τις 120 δόσεις, έγινε αναφορά για τις 120 δόσεις, η ψήφιση των οποίων έρχεται στη Βουλή από την Πέμπτη. Πάμε να δούμε στο σχετικό ρεπορτάζ και περισσότερες λεπτομέρειες από όσες είχαμε πει και στο χθεσινό μας δελτίο. Μπορεί η ρύθμιση των 120 δόσεων να διαφημίστηκε ως μια εξέλιξη που θα φέρει μεγάλες μειώσεις σε πρόστιμα και προς αυξήσεις, ωστόσο στην πράξη μάλλον δεν θα είναι έτσι τα πράγματα για πολλούς. Αυτό θα ισχύσει μόνο για εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν εφάπαξ ή σε πολύ λίγες δόσεις το χρέος τους στην εφορία. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αρκεστούν με μικρό κούρεμα, ενώ αν η οφειλή ξεπερνά τις 3.000 ευρώ και το εισόδημα τις 10.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσουν και επιτόκιο 5% επί του συνόλου της οφειλής. Στους χαμένους και όσους οφείλουν μικρά ποσά, αφού δεν θα μπορούν να φτάσουν με πολλές δόσεις, δεδομένου ότι το ελάχιστο ποσό ανέρχεται σε 30 ευρώ το μήνα. Θέμα έχει προκύψει και με τις επιχειρήσεις, όχι μόνο τις μεγάλες αλλά και τις μικρές, οι οποίες θα πρέπει να πληρώσουν την οφειλή τους σε 30 δόσεις. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες? Για να εξασφαλίσει κάποιος κούρεμα 90% των προσαυξήσεων, θα πρέπει το σύστημα να του βγάζει 120 δόσεις και ο οφειλέτης να επιλέξει να πληρώσει μόλις 12 δόσεις. Για να κουρευτούν οι προσαυξήσεις κατά 85%, θα πρέπει το σύστημα να βγάζει 120 δόσεις και ο φιλέτης να επιλέξει 24. Αν μάλιστα το σύστημα βγάζει 60 δόσεις, τότε οι φιλές θα πρέπει να τακτοποιηθούν το πολύ σε 12 δόσεις. Για κούρεμα 75% των προσαυξήσεων, πρέπει το σύστημα να βγάζει 120 δόσεις και ο φιλέτης να πληρώσει τελικό σε 36 δόσεις. Ο κανόνας λέει ότι μείωση των προσαυξήσεων κατά 75% δίνεται μόνο σε όποιον απαρνηθεί το 70% των δόσεων που του προσφέρει το σύστημα. Αν λοιπόν ο φιλέτης δικαιούται 36 δόσεις, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει για να διαγραφούν τα 3 τέταρτα των προσαυξήσεων? Προφανώς να πληρώσει όλο το χρέος σε μόλις 9 δόσεις. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν τις ρυθμίσεις και πώς θα ενταχθούν? Πάλι δηλαδή θα μείνουν πολύ απ' έξω και δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ρυθμίσεις αυτές που δίνει το ελληνικό δημόσιο. Βέβαια είναι η τελευταία ευκαιρία για πολλούς, έτσι ώστε να ξεμπλοκαριστούν συνταξιοδοτικά και να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις για να βγουν και αυτοί επιτέλους στη σύνταξη.
Αυτές οι τρεις είναι και οι πιο γενναιόδορες συνταγές μείωσης των προσαυξήσεων. Αν κάποιος απαρνηθεί τις μισές δόσεις, θα γλιτώσει μόλις το 45% των προσαυξήσεων. Ενώ αν απαρνηθεί το 60% των δόσεων, θα του κουρέψουν το 55% των προσαυξήσεων. Αν πάλι χάσει το 40% των δόσεων, οι προσαυξήσεις θα μειωθούν κατά μόλις 25%. Ενώ για ποσοστό απομείωσης δόσεων, 20%, χορηγεί τα απαλλαγή των προσαυξήσεων μόλις 15%. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Τα κρούσματα μικροεγκληματικότητας συνεχίζουν να καταγράφουν μεγάλη συχνότητα στην περιοχή μας. Τα στοιχεία, τα επίσημα της αστυνομίας μπορεί να έδειξαν μείωση τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά φαίνεται ότι οι κλοπές και διαρρήξεις είναι στην ημερήσια διάταξη. Δράστης παίρνει πέτρα και σπάει το τζάμι φούρνου στην περιοχή της Αγίας. Στη συνέχεια μπαίνει μέσα στο κατάστημα μαζί με τους συνεργούς του και φυσικά αρπάζει ό,τι βρίσκει. Οι ιδιοκτήτες έδωσαν στη δημοσιότητα δύο βίντεο με τα οποία κατέγραφαν τις ενέργειες των άγνωστων δραστών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψή τους, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα. Οι ιδιοκτήτες ανέφεραν: «Σήμερα δημοσιοποιούμε τα δύο βίντεο όπου φαίνονται οι τρεις από τους τέσσερις δράστες να είναι μέσα στο κατάστημα και ενώ ο συναγερμός χτυπούσε συνέχιζε να ψάχνουν για χρήματα. Ξημερώματα Δευτέρας, ώρα 3, τα τέσσερα άτομα με καλυμμένα πρόσωπα διέριξαν το κεντρικό μας κατάστημα στην οδό Νοταρά αφού προκάλεσαν ζημιές στην Τζαμαρία. Σας παραθέτουμε το υλικό από τις κάμερες. Θα το εκτιμούσαμε αν κάποιος γνωρίζει ή είδε κάτι έτσι ώστε να επικοινωνήσει μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ». Μάλιστα, ένα ακόμη κρούσμα και μάλιστα μπροστά στις κάμερες που είναι γνωστό βέβαια ότι διαθέτουν αυτά τα καταστήματα πλέον στην σχεδόν συντριπτική της πλειοψηφία, αν όχι όλα. Πάμε στο νοσοκομείο του Ρίου για μία ακόμη καταγγελία και εκεί υπάρχουν πολλές καταγγελίες από πολίτες. Μία από αυτές θα δούμε στο ρεπορτάζ γιατί χάθηκε ένας ολόκληρος φάκελος. Θα δούμε τι περιείχε. Πλήρωνα 7 ευρώ κάθε φορά που σφράγιζα το εισιτήριο για... Και όσον αφορά για απογευματινό, γιατρίο, σας είπαν και για απογευματινό. Ναι, να πλήρωσω λεφτά και αν θα με έπαιρνε να μου κλείσει ραντεβού ο γιατρός. Έκανε 3 μήνες να κλείσει ραντεβού στο νοσοκομείο του Ρίου για να τον δει ο οφθαλμίατρος. Και όταν τελικά έφτασε εκείνη η μέρα, πήγε από το πρωί, μια και είχε τον αριθμό 1 στη σειρά. Αλλά δεν εξετάστηκε ποτέ, αφού χάθηκε ο φάκελός του. Ο ασθενής δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που άκουγε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τον υποχρέωναν να κάνει από την αρχή όλες τις εξετάσεις που απαιτούνταν, οι οποίες μάλιστα είχαν γίνει σε χρονικό διάστημα 1,5 χρόνου. Ραντεβού δεν υπήρχε και τον έστειλαν τελικά σε απογευματινό ιατρείο. Πήγα να κάνω εξετάσεις και χάθηκε ο φάκελος. Πήγα στο διευθυντή και δεν μπορούσε ούτε ο διευθυντής ο κύριος να κάνει ιατρείο. Ξαναπήγα στην γραμματεία να βρω το φάκελο. Η γραμματεία μου λέει: «Θα έρθω υπάλληλος κύριε να σας βρει το φάκελο». Όταν έφτασα στα εξωτερικά ιατρία που είχα κλείσει το ραντεβού, μου είπαν ότι δεν υπάρχει ο φάκελος, ενώ ήμουνα καταχυρωμένος στα χαρτιά μέσα. Ο πρώτος ασθενής από τις 9 η ώρα το πρωί, ο πρώτος. Οι κύριοι ήρθαν στις 10.30 το πρωί, παίρναν άλλους χωρίς να δω... Ναι, γιατί έλειπε ο φάκελος. Έλειπε ο φάκελος. Πώς εξαφανίστηκε, χάθηκε τελώς μέσα από το νοσοκομείο. Χάθηκε τελώς. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ και στην παρουσία σήμερα στην Πάτρα του Νίκου Παπανδρέου, ο οποίος είναι υποψήφιος βεβαίως με το ευρωψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής. Στο πλαίσιο των περιοδιών ανά την Ελλάδα που πραγματοποιεί ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου με το κίνημα αλλαγής, βρέθηκε σήμερα στην Πάτρα. Εγώ και ο φίλος ο Γιάννης Δάλμας είμαστε και δυο στην ευρωλίστα του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Κάνουμε επίσκεψη σήμερα στα Πάτρια Δάφη, στην Πάτρα και συγκεκριμένα στο τεχνικό επιμελητήριο σε μια συζήτηση να μάθουμε τα προβλήματα και να δούμε πώς σε περίπτωση που εκλεγούμε ως ευρωβουλευτές να πάμε τα θέματα κατευθείαν στην καρδιά των αποφάσεων που είναι οι Βρυξέλλες. Λίγο μετά τις 11 έφτασε στο τεχνικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος και παραχώρησε συνέντευξη τύπου.
Είμαστε και ευρωπαϊστές, πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό όραμα, πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα μεταξύ της κάθε χώρας της Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα θέματα θέλουμε να τα θίξουμε. Με ουσία στο θέμα θέσης εργασίας και βάζω και προτεραιότητα τα θέματα υγείας. Είναι εκτός του τεχνικού επιμελητηρίου, αλλά ως ευρωβουλευτής αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνω από την Ελλάδα. Θέσεις εργασίας, ανεργία, τα οικονομικά προβλήματα και τα θέματα υγείας. Ένας εκ των ομιλητών, ο πρόεδρος του ΤΕ, Βασίλης Αϊβαλής. Αγαπητοί σύντροφοι, εύχομαι την επιλογή σας και την ένταξή σας στο ως ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι ώστε, θα μου επιτρέψεις Γιάννη, με το όνομα το οποίο φέρει ο Νίκος Παπανδρέου, η περιοχή να έχει έναν άξιο εκπρόσωπο μέσα στην Ευρωβουλή. Έχουμε υποχρέωση σαν Έλληνες, πόσο δε μάλλον όταν υπάρχει και ένα μεγάλο όνομα από την περιοχή, να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Εγώ σαν σύμβουλος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών βρίσκομαι ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δουλεύω ήδη και με την περιφέρεια εκεί και τα προβλήματά της. Το μήνυμά μου αυτή τη στιγμή είναι ότι στο επόμενο κοινοβούλιο θα κριθούν και θα πάρθουν οι πιο σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν όλη την Ελλάδα, κυρίως όμως την περιφέρεια. Είναι δουλειά μας και σαν κίνημα αλλαγής να στηρίξουμε τον αγρότη, να στηρίξουμε το τεχνικό επιμελητήριο, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το μήνυμά μας για μια ισχυρή Ευρώπη και ένα ισχυρό κίνημα αλλαγής που είναι η πραγματικά προοδευτική φωνή που έβαζε πάντα το εθνικό συμφέρον ψηλά. Μετά την Πάτρα, η επόμενη σταθμή του κ. Παπανδρέου ήταν ο Ερήμανθος και το Αίγιο. Λοιπόν, ο κ. Παπανδρέου στο πλαίσιο των περιοδιών του Αντιχώρα βρέθηκε στα Πάτρια Εδάφη, όπως είπε Δημήτρη Φορίτο. Είναι ένα όνομα το οποίο θα παίξει στο ευρωψηφοδέλτιο του Κινάλ. Ο Νίκος Παπανδρέου μαζί με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη είναι από τα φαβορί, ας πούμε, του ψηφοδελτίου του Κινάλ. Λόγω ονόματος, πώς είπε ο πρόεδρος του ΤΕ Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Σαβαλής, μεγάλο όνομα. Τι μεγάλο όνομα. Πάτρια Εδάφη, τι ακούω. Ο Νίκος Παπανδρέου εδώ δεν μιλάει καλά ελληνικά. Πάτρια είναι. Αυτό είναι άλλο. Ναι, Γιώργο μου τώρα, οι άνθρωποι. Ούτε ο Τσακαλώτος μιλάει καλά. Εντάξει, σύμφωνοι, και γι' αυτό έχουμε πάει κατά διαόλου. Δηλαδή, έτσι, το πρώτο που μαθαίνεις είναι. Αλλά Πάτρια Εδάφη, η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Παπανδρέου. Δεν τον είχα δει εγώ ποτέ στη ζωή μου. Εσκάτος που κατεβαίνει ευρωβουλευτής. Είναι στην περιοχή ο Νίκος Παπανδρέου. Και ότι λέει θέλει να. Θέλει να γίνει. Γιώργο, να το βάλουμε σε μια θέση. Θέλει να γίνει ευρωβουλευτής, δηλαδή να παίρνει 15.000 το μήνα για να πει στους Ευρωπαίους ότι εδώ έχουμε ανεργία. Μα δεν το ξέρει εδώ και 11 χρόνια. Ναι. Δεν το γνωρίζει ότι είναι απειλή για την υγεία. Δεν το ξέρει ότι αποδομήθηκε η δημόσια υγεία. Και θα το πει στους Ευρωπαίους και θα πούνε στείλε 5 ορούς στην Ελλάδα. Μα μας δουλεύει ψηλό γαζί. Ένα, δύο. Εκεί άκουγα στη συνέντευξη εδώ που είδα τύπου τον κύριο Αϊβαλή, τον πρόεδρο του ΤΕΕ, σύντροφε του λέει του Παπανδρέου, και ο Αϊβαλής παρολίγο να κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος δήμαρχος. Ο μισός δηλαδή είναι σύντροφος με το ΠΑΣΟΚ και ο άλλος μισός είναι σύντροφος με το ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν θα μας μουρλάνουν. Ή είναι σουρεαλιστές ή πανατρελάνουν όλο τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι μέχρι πότε θα πληρώνουμε τα ονόματα. Λέγομαι Παπανδρέου, πρέπει όλες οι γενιές μέχρι και το τελευταίο Μανιψούδι να διοικήσει, να παίρνει 10-15.000. Μπορεί κάποιος από αυτούς να είναι και αξιόλογος ενίοτε. Έτσι. Ναι, αλλά μόνο το όνομα, λέει. Αν δεν λεγόταν Παπανδρέου, ναι, και έλεγε ότι πάω στην Ευρώπη να πω ότι έχουμε ανεργία στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση θα τον είχαν πάρει με τις λεμονόκουπες. Λοιπόν, πάμε. Γιατί άρχισε τις κακίες, να πάμε στο. Εντάξει, Γιώργο, τώρα. Στην δηλαδή, κόντρα, ο κόσμος πεινάει. Ο κόσμος είναι στην ουρά της ΔΕΗ. Δεν μπορεί να ακούει κάποιος να αερολογούν σπουδαιοφανώς. Έχει μεγαλύτερη σοβαρότητα από όσο ασχολούνται με τα κοινά. Πάμε στην κόντρα του Απόστολου Κατσιφάρα με τον Νεκτάριο Φαρμάτη για την δημοσκόπηση που διέρευσε στο διαδίκτυο και μάλιστα διακινήθηκε και από επώνυμα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Κατσιφάρας από χθες με την ανακοίνωσή του είχε αναφερθεί σε fake news. Μία ύποπτη διαρροή έβαλε φωτιές μεταξύ Απόστολου Κατσιφάρα και Νεκτάριου Φαρμάκη. Κυκλοφόρησε φωτογραφία, υποτίθεται από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στην οποία παρουσίαζε υποτιθέμενη δημοσκόπηση με τον Νεκτάριο Φαρμάκη να προηγείται. Πρόκειται για τη φωτογραφία που βλέπετε και η οποία αναπαρήχθη στο διαδίκτυο από αρκετούς χρήστες. Και ειδού η αληθινή φωτογραφία.
Επρόκειτο για ένα ρεπορτάζ προτριμήνου με θέμα τις υποψηφιότητες στις περιφέρειες και όπως βλέπετε στην κανονική φωτογραφία, καμία σχέση με ποσοστά και γκάλοπ. Μάλιστα, ο χρήστης είχε φροντίσει να κόψει και τον τίτλο ώστε να φαίνεται ότι πρόκειται για δημοσκόπηση. Ο Απόστολος Κατσιφάρας μίλησε για δημοσκόπηση της Μονταζιέρας και κάλεσε τον Νεκτάριο Φαρμάκη να καταδικάσει. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης απάντησε πως η ανάρτηση δεν έχει σχέση με την παράταξή του και κάλεσε τον Απόστολο Κατσιφάρα να μην ψάχνει για fake news στην παράταξη που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τα λέγαμε και χθες. Πολύ σκόνη σηκώθηκε για αυτή τη δημοσκόπηση. Τα είδαμε τα νούμερα. 27-24 ότι είναι πρώτος ο Φαρμάκης, έλεγε η πληροφορία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή Facebook, Twitter και τέτοια. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αν θέλουμε να έχουμε μια σοβαρή πολιτική σκηνή, δεν πρέπει να υφίσταται να υπάρχει αντιπαράθεση γύρω από το τι γράφτηκε στο Facebook. Στο Facebook και τώρα που μιλάμε, μπαίνει ένας δημοκράτης και λέει έχει 82% Φαρμάκης. Αυτό. Στο Facebook ο κάθε επικραμένος βγαίνει και λέει δημοσκόπηση, κάνει μόνος του. Έτσι. Τι θα ψηφίζατε στον επόμενο γύρο και βάζει δύο κουτάκια. Έτσι. Πλήγει χωρί το. Και ψηφίζουν 45 άνθρωποι. Ακόμα και αυτό δημοσκόπηση είναι. Σύμφωνοι. Δηλαδή, αν το γυρίσουμε σε τέτοιου είδους. Δεν μπορώ να απαντάσω όμως. Σε τέτοιου είδους συζήτηση 20 μέρες πριν από τις εκλογές. Νομίζω ότι υποβαθμίζεται πάρα πολύ το επίπεδο. Γιατί αυτό... να το δουν οι παρατάξεις και οι υποψήφοι. Έτσι. Ένα σχόλιο. Και το λέω γιατί δημοσκοπήσεις υποτιθέμενες χρησιμοποιούν όλοι, αλλά δεν μας έχει παρουσιάσει ένας. Γιατί δεν βγάζει ένας υποψήφιος με δημοσκόπηση επίσημη. Που την παρήγγειλε, την πλήρωσε και λέει αυτά τα συγκεκριμένα. Γιώργο, άκουσε με. Έτσι. Εδώ και πρέπει να το πούμε με σαφήνεια για να καταλάβουν οι παρατάξεις ότι πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και της σοβαρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Αν οποιαδήποτε παραπληροφόρηση πάρει το δρόμο των κλασικών παραδοσιακών μέσων ενημέρωση των σύγχρονων όπως των πόρταλ των ειδησιογραφικών, των κανονικών, όχι των πειρατικών, των blogs, πράγματι πρέπει να βγει επίσημα μια παράταξη, να διαψεύσει, να κάνει μια αντιπαράθεση. Το τι γράφτηκε στο Facebook μου κάνει εντύπωση ποιοι εγκέφαλοι επικοινωνιολόγοι συμβουλεύουν τον Κατσιφάρα. Δηλαδή στην ταβέρνα τα σκέφτονται αυτά. Ενώ πίνουν κρασί του λένε να απαντήσουμε στο Facebook. Ωραία, του λέω και εγώ σε ένα τέταρτο ένας νεοδημοκράτης από την Ετωλακαρνανία γράφει ότι θα γράψει ότι ο Κατσιφάρας θα πάρει 4%. Θα το απαντήσει. Μα έχω την αίσθηση ότι αν δεν διατρέχει η σοβαρότης την πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω ότι εδώ η εμπλοκή κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έκανε την επάνταξη Κατσιφάρα να απαντήσει. Το Facebook είναι διαδικτιακό ότι, καφενείο. Ότι καθένα. Η Αλεξοπούλου λέει, που είναι κομματικός στέλεχος. Η Αλεξοπούλου έκανε λάθος. Δηλαδή πρέπει... Ναι, αυτό έκανε, λέω, την παράταξη Κατσιφάρα να απαντήσει. Λοιπόν, αυτά με την δημοσκόπηση. Πάμε σε θέματα που μάλλον αφορούν πολύ περισσότερο τον κόσμο και είναι η καθημερινότητά τους. Γιατί ανοίγουν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Πατρέων. Και φέτος ο κοινωνικός οργανισμός του Δήμου Πατρέων θα λειτουργήσει την ημερήσια παιδική κατασκήνωση στην Πλάζ του ΕΟΤ και την ημερήσια παιδική κατασκήνωση στα Ροήτικα. Από σήμερα ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους. Και φέτος η Δημοτική Αρχή, έχοντας σε προτεραιότητα τις λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά των οικογενειών αυτών, προχωρά στα δύο ημερήσια ΚΔΑΠ της θεργίδας κατασκηνώσεων, όπως έχουμε μάθει να τις αποκαλούμε, στην Πάτρα. Η μία διεξάγεται και γίνεται στην Πλάζ, στην πρώην κάμπινγκ του ΕΟΤ, και η δεύτερη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στα Ροητικά. Οι δικαιούχοι είναι παιδιά με αίτη γέννησης από 2006 έως το 2011, ενώ η επιλογή θα γίνεται με μοριοδότηση. Είναι παιδιά και οικογένειες τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάπου διακοπές, είναι κλεισμένα στο σπίτι, στις δύσκολες συνθήκες αυτές που ζούμε και εμείς δίνουμε τη δυνατότητα, ο Δήμος Πατρέων δίνει τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά για 2 εβδομάδες περίπου να περάσουν πολύ δημιουργικά και ευχάριστα το χρόνο τους. Ευελπιστούμε ότι φέτος θα μπορέσουμε να εντάξουμε ακόμα περισσότερα παιδιά, έτσι ώστε να μεγαλώσει εκείνος ο αριθμός των ανθρώπων και των παιδιών και των οικογενειών, όπου τα παιδιά πραγματικά μπορούν να περνούν ευχάριστα τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η αιτήση συμμετοχής θα κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του κοινωνικού οργανισμού στη Γούναρη 76, στον πρώτο όροφο, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
Επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα για την αυριανή παρουσία στην Πάτρα του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρη Κουτσούμπα. Ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην πλατεία Γεωργίου. Την Τετάρτη, 8 Μαΐου, ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει σε συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου στις 8 το βράδυ. Θα είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ μπροστά στις επικείμενες εκλογές. Καλούμε σε αυτή τη συγκέντρωση το σύνολο του λαού μας, εδώ από την Αχαΐα, ειδικά τον εργατό κόσμο της Πάτρας, να συμμετάσχει μαζικά στη συγκέντρωση. Καλούμε ιδιαίτερα όσους θέλουν να βαδίσουμε μαζί το δρόμο της ελπίδας και της πάλης για τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας, χωρίς συμβιβασμό και με τα ενάντια στα κέρδη των καπιταλιστών. Ο Δημήτρης Τζαβάρας, γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής του ΚΚΕ, τόνισε ότι στη συγκέντρωση πρέπει να είναι όλοι. Στη μεγάλη συγκέντρωση της Τετάρτης, στην πλατεία Γεωργίου και με το ΚΚΕ, έχουμε θέσει όλοι όσοι αντιτασσόμαστε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου που δεν εξανθρωπίζεται, αγωνιζόμαστε για την αποδέσμευση και για μια άλλη Ελλάδα και Ευρώπη του σοσιαλισμού, που καταλαβαίνουμε ότι οι εποπτείες και τα μνημόνια δεν είναι κάποιο λάθος, αλλά στρατηγική επιλογή όλων των δυνάμεων του κεφαλαίου, νεοφιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατών. Οι νέοι και οι νέες ψηφίζουν για πρώτη φορά, έχουν ευκαιρία με την ψήφο τους να καταδικάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα και τα κόμματά τους. Στη συγκέντρωση θα χαιρετήσουν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πατρέων και εκ νέου υποψήφιος Κώστας Πελετίδης, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νίκος Καραθανασόπουλος και πολλοί ακόμη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά περισσότερο στα κάθε μας, να πούμε Δημήτρη για μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνει αύριο ένα πρόσωπο γνωστό από τη συμμετοχή του και στα κλαδικά του ζητήματα, γιατί ήταν πρόεδρος τότε της Ελλάδας για χρόνια, αλλά και στην πολιτική από τα φοιτητικά του χρόνια, ο Θανάσης Γιαναδάκης, υποψήφιος με την παράταξη του Απόστολου Κατσιφάρα δικαίωμα στην πρόοδο, διοργανώνει αύριο πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Αστήρ στις 7.30. Είναι μια εκδήλωση ουσιαστικά ανοιχτή. Είναι μια εκδήλωση, παύλα συζήτηση δηλαδή, όπου εκεί θα μπορούν να μιλήσουν και όσες και όσοι θα παρευρεθούν. Αυτός ο Γιαναδάκης είναι από τις δυνατές υποψηφιότητες έτσι στην παράταξη Κατσιφάρα. Έχει και μια προσωπική διαδρομή ουσιαστικά ο άνθρωπος, η οποία έχει επιφέρει από τα αποτελέσματα τόσο επιστημονικά όσο και πολιτικά. Και είναι και νέος άνθρωπος, έτσι. Είναι από τις υποψηφιότητες που παρά το γεγονός ότι έχει διαδρομή και χιλιόμετρα. Δεν ψηφίζονται οι παλιοί. Ξέρεις, πολιτική και κοινωνική. Τους βαριέσαι, Γιώργο, τους παλιούς. Έχει και μια διαδρομή. Να βλέπεις 20 χρόνια τα ίδια πρόσωπα. Δηλαδή, καταρχήν πλήττεις. Και καλά να τα κάνουν, του λες άστο, αδελφέ, να έρθει και η νέα γενιά. Μάλιστα. Γι' αυτό έχουμε ανεργία σε όλα τα επίπεδα. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Βάζεις Eco Racing 100 και μπορείς να κερδίσεις τη μοναδική Ducati Panigale V4. Δωρε επιταγές καυσίμων ή την εμπειρία του Ducati Tour. Όσο περισσότερο βάζεις, τόσο περισσότερες συμμετοχές κερδίζεις. Ενημερώσου στο ecoracing100.gr ή στο Eco App. Πες μου γιατί είμαι στη δουλειά. Τι, ξέμεινες από μονάδες. Και γι' αυτό σκάς. Σου στέλνω τώρα. Ναι, γλυκιά μου. Πες μου λίγο γρήγορα μόνο γιατί καίγομαι. Να σου ανοίξω το Wi-Fi. Τελείωσε το διάβασμα. Μπράβο το κορίτσι μου. Το κάνω επί τόπου. Ο Πετερούλα μου, ευτυχώς που πήρες. Θα το ξέχναγα, ε. Σου πληρώνω το σταθερό τώρα. Για εσένα που περνάνε όλα από τα χέρια σου, το My Cosmote App με νέες δυνατότητες κάνει τη ζωή σου ακόμα πιο εύκολη. Κατέβασε το τώρα. Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους.
Επιστροφή με ένα διαφορετικό αλλά άκρος επίκαιρο θέμα, καθώς μαθητές αλλά και άνθρωποι της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, συνομίλησαν, συζήτησαν για ένα από τα θέματα της επικαιρότητας όλα τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, για το μεταναστευτικό και την ξενοφοβία. Μαθητές και εκπαιδευτικούς από σχολεία της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και το πρώτο Λύκειο Πάτρας υποδέχθηκαν σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Αγγελόπουλος και συζήτησαν μαζί τους για τον ρατσισμό, τη ξενοφοβία και τη σημασία των επικείμενων ευρωεκλογών. Σήμερα εδώ είμαστε ομάδες από το ελληνικό σχολείο το δικό μας και 4 ευρωπαϊκά σχολεία από τη Γερμανία, την Τουρκία, την Ιταλία και τη Σουηδία μέσα από ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό Erasmus που έχει θέμα την αποφυγή της ξενοφοβίας και του ρατσισμού και την προώθηση των ευκαιριών που μπορεί να έχουμε στην Ευρώπη, να έχουν τα παιδιά στην Ευρώπη σήμερα. Σήμερα μας δέχτηκε εδώ ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κατσιφάρας, μας παρουσίασε τα ευρωπαϊκά θέματα σε σχέση εδώ με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις που οι συνεργάτες του δημιούργησαν σχετικά με το προσφυγικό και τη διαχείριση που γίνεται στα ελληνικά δεδομένα. Στους φιλοξενούμενους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσα από τις προβολές που έγιναν και αφορούσαν τις περιφερειακές ενότητες Αιτωλοκαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας. Η ανταπόκριση των παιδιών είναι εντυπωσιακή, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Βέβαια, για να υπάρξει αυτή η ανταπόκριση έχει προηγηθεί μια δουλειά με τα παιδιά. Όχι μόνο στη δική μας χώρα, αλλά και στις άλλες χώρες. Και το ξέρουμε αυτό, διότι τα παιδιά βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία. Σήμερα η τεχνολογία βοηθάει αυτή την επικοινωνία των παιδιών. Και έτσι ανταλλάσσουν απόψεις, ανταλλάσσουν εργασίες, συνεργάζονται σε κοινές εργασίες και είναι έτοιμα και προετοιμασμένα να ακούσουν πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα. Φιλοξενήσαμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης μαθητές από το πρώτο Λύκειο Πατρών, αλλά και από σχολεία της Γερμανίας, Ιταλίας, της Σουηδίας και της Τουρκίας. Έγινε αναφορά στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση. Παρουσιάστηκε η δομή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, ο ρόλος του και οι στόχοι του και τέλος προβλήθηκε η καμπάνια για τις ευρωεκλογές. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, εκπαιδευτικοί από την Τουρκία, την Ιταλία και τη Σουηδία πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα με συμβολικό χαρακτήρα. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη υγιεινής? Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Πλούσια γκάμα σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη υγιεινής, θέρμανση Ντερτινής. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 στην Πάτρα. Επιστροφή στο δελτίο μας για το κλείσιμο, κυρίες και κύριοι. Θα κλείσουμε όμως και αμέσως μετά θα δείτε, όπως κάθε ημέρα, και την πρόγνωση για τον καιρό με τον μετεωρολόγο μας Μιχάλη Σιδέρη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.